να κάνουμε να υπάρχει η ύψη της σπόρτας, για να υπάρχει η ύψη της σπόρτας. Μα δεν υπάρχει, δεν είναι η ύψη της σπόρτας. Δεν δουλεύει αυτό. Τώρα δουλεύει, πρέπει να ξέρει σπόρτας πώς θα γίνει. Εμείς εμπλώσουμε το εξής. Η δημοσιοτοπία έχει αποδοθεί στο ελληνικό δημόσιο. Αν χρησιμοποιηθούν οι τίτλοι του ελληνικού δημοσίου με τα 1 Δεκάτου 2020, κύριε Βασιλίδη, με ευχαριστώ τα τεχνικά θέματα, και λέω, το άκουσα γιατί το είπανε, θα υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα για το Δήμο Καλαμάτας, γιατί καταλαβαίνετε όλοι οι δρόμοι του Δήμου Καλαμάτας, συν τις πλατείες κτλ. Το πραγματικό είναι, ξέρετε τι. Και τα σχολεία. Εμείς, υπάρχει μια διαδικασία, δεν μπορεί να το βρει του άρθρου 18 του νόμου 2664, 1968, το οποίο προβλέπει σε ποιο τρόπο μπορεί να γίνει αυτή η αντέλεγη διαχείριση και διευθυντήριο του θέματος. Ο χρόνος όμως που σταθεί πλησιάζει και αυτό θα δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα όσοι γνωρίζουμε τις αρχές της θεματολογίου και τι σημαίνει αυτό. Γιατί δεν ξέρω να το γνωρίζω το θέμα αυτό το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε, δεν ξέρω τι έχουν κάνει στην δημοτική αρχή αυτό. Θα κάνουμε κάτι, δεν θα αφήσουμε ως έχει. Θεωρώ ότι θα έχουμε πιο μεγάλα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ο Δήμος Καλαμάτας, αν παραμείνει η κατάσταση ως έχει. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να θέσω ένα άλλο θέμα. Βασικά είναι μια ενημέρωση του κ. Δημάρχου στην διαπαραταξιακή επιτροπή για το θέμα που έχει συζητηθεί για μια επιθυμητή άθλητη συναυλία για το Big Horizon. Από κάτω από το ίδρυμα που έχει οι φίλοι του Big Horizon. Αυτό το αίτημα αφορούσε και την ανακοίνωση του συγκεκριμένου δημότη, αλλά επίσης και μια συναυλία η οποία κυρίως δεν έχει ψεύδι μόνο ψαρικό χαρακτήρα, αλλά έχει σημαντική συμβολική αξία, γιατί θα έχει σχέση με την ευρύτερη περιοχή και γενικότερα με το όνομα Big Horizon, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα είναι μια μοναδική συναυλία που έχει μόνο στην Καλαμάτα. Υπάρχει το σχετικό αίτημα, το είχαμε συζητήσει και ο οποίο πρόσφατα είχε αποδοθεί και φραχθεί θετικά επί του θέματο. Είχαμε να κάνουμε κάποια καλή τιμή. Θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Και μάλιστα η περιφέρεια σου μπορούσε να μα βοηθήσει σε αυτή την υπόθεση, γιατί νομίζω ότι η περιφέρεια είναι θετική στο να συμμετέχει οικονομικά σε αυτό. Επίση, επειδή το θέμα έχει μεγάλη σημαντική αξία, γιατί είναι πολύ αυτό που πάμε πιστεύω στην προσωπικότητα του Μίκο Δωράκη και τη χώρα μα και οι στιγμέ που περνάει αυτή τη στιγμή ο συγκεκριμένο Έλληνα είναι δύσκολε. Σήμερα είστε μαζί μα και εκπρόσωπος, αν δεν κάνω λάθος, εδώ του Ιδρύματος. Γιατί ίσως θα μπορούσε να πει και λόγια καλύτερα από εμάς και Δήμαρχε του Άρα, και πρέπει να επιτρέπει να πει και λόγια, είναι ένας εκπρόσωπος του Ιδρύματος, θα μπορούσε να πει και λόγια. Αυτά. Και να πει και μια έτσι και καλύτερη αν θέλετε ενημέρωση, επειδή προσωπεί το συγκεκριμένο σύλλογο, είναι.